god. Αυτό το είδα και από πριν. Oh my god. Αυτό είναι το χειρότερο που έχω δει. Hey καρινιός! Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα σας έχω εδώ πέρα την αδερφή μου και τον αρβωνιαστικό μου και αποφασίσαμε να κάνουμε ένα challenge με τους δικούς σας περίεργους συνδυασμούς φαγητών. Τις προάλλες ανέβασα ένα story το οποίο δεν περίμενα να γράψει τόσο πολλά άτομα και να έχουμε τόσους πολλούς περίεργους συνδυασμούς. Ένα από τα fanpage είχε κάνει μια φωτογραφία που είχε παγωτό και κρέμα, κάτι τέτοιο. Ψωμί με μερέντα, φάση και τέτοια, δηλαδή συνδυασμούς. Θεανό και Αλέξη. Θεώρησα πάρα πολύ γλυκό και το κοινοποίησα στο story μου και σας έγραψε εσάς ποιος είναι ο περίεργος συνδυασμός σας. Και μας γράψατε πάρα πολλά άτομα και αποφασίσαμε να κάνουμε βίντεο. Οπότε αν θέλεις part 2, κάνεις subscribe στο κανάλι μου και άφησε ένα σχόλιο ή στείλε μας εδώ πέρα στα Instagram αν θέλεις να κάνουμε και ένα part 2 και να δοκιμάζουμε και άλλους περίεργους συνδυασμούς φαγητών. Αν και αυτά θα πρέπει να τα πούμε στο τέλος, να δούμε πρώτα τους συνδυασμούς γιατί με τρομάζει αυτό το βίντεο. Σωστά, αυτό δεν το σκέφτηκα. Feeling blessed. Θα ξεκινήσουμε με έναν περίεργο συνδυασμό που είναι αυτό εδώ πέρα το story. Έχει δημητριακά, μέλι, μπισκότο, γάλα, κακάο. Της Παναγίας στα μάτια. Δεν διευκρίνιζε όμως τι δημητριακά. Εμείς επιλέξαμε κάτι που θα ταιριάζει και με το μέλι. Τα δημητριακά αυτά τα συγκεκριμένα, γιατί είναι έτσι καραμελωμένα, είναι έτσι γλυκά από μόνα τους. Πήραμε τα... Τα Lion, που είναι με καραμέλα και σοκολάτα. Και μας έχετε πει και ότι σας αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα συγκεκριμένα δημητριακά, οπότε επιλέξαμε να τα δοκιμάσουμε. Ιου! Παίρνουμε ένα μπισκότο... Ξεκίνησαμε καλά. Παίρνουμε ένα μπισκότο digestive. Ωραία. Και θα το διαλύσουμε πάνω στα δημητριακά. Εγώ γενικά ιδιάζω εύκολα, δηλαδή δεν θέλω να έχει διάφορο συνδυασμό στα φαγητά μου. Εκτός αν είναι ωραία, εντάξει, φυσιολογική, αλλά όχι τέτοι. Δηλαδή θέλω να ξεχωρίζω. Και πού ξέρεις ότι δεν είναι ωραίο αυτό? Λέω, και παράδειγμα, δεν θέλω συνήθως, τώρα δεν ξέρω. Oh, honey, you are in a wrong video. Συνεχίζουμε τώρα με το μέλι μας. Αν θέλετε, έχετε την ευγενή καλοσύνη να μας δώσετε λίγο μέλι. Θα τώρα για σκάνη και δεν ξέρω. Ιου. Μέλι. Α, αυτό είναι. Μπορεί να είναι και ωραίο, δεν ξέρεις ποτέ. Ναι. Και λίγο γάλα. Ο μπάρμαν. Και πάμε να βάλουμε και την τελευταία πινελιά. Που είναι το κακάο. Έβαλε λίγο ακόμα. Θα βάλω. Θα βάλεις. Αυτό εδώ πέρα είναι το πιάτο. Έχει γίνει κάπως έτσι. Ποιος θα δοκιμάσει πρώτος? Ποιος είναι ο θαραλέος? Για να είναι σήκω στο χέρι της, αυτή είναι η πρώτη. Πόκ. Κι εγώ θέλω, κι εγώ θέλω, κι εγώ θέλω. Πρώτο κάνεις αντίδραση. Πρώτο κάνεις αντίδραση. Πρώτο ξεράσεις. Δεν είναι άδειμα. Αλλά πήρα όλο το μέλι. Ου. Oh my god. Το λάτρεψα. Δεν είναι άσχημο. Καλό είναι. Ναι, εντάξει. Wow. Τα δημητριακά είναι αρκετά γλυκά, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι τραγανά, έτσι, δεν έχουνε... Crunchy. Ναι. Ταιριάζουν πάρα πολύ με το μέλι και το κακάο, γιατί και αυτά έχουν συνδυασμό καραμέλας με σοκολάτα. Και το digestive έρχεται και δίνει έτσι λίγο τη βρώμη που λέμε. Ναι. Δηλαδή το υγιεινό κομμάτι, όλο αυτό. Και ταιριάζει άπειρα. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε εγώ θα του βάλω ένα 9. Εγώ ένα 8. Και εγώ ένα 8. Το αμέσως επόμενο είναι toast. Αλλά ένα όχι οποιοδήποτε toast. Αλλά... Στο συγκεκριμένο θα βάλουμε σαλάμι, κασέρι και μουστάρδα. Έχετε φάει ποτέ toast με μουστάρδα? Νομίζω όχι, δεν έχει τύχει ποτέ. Έχουμε εδώ πέρα το toast μας, το πιρουνάκι μας, και γιατί το λέω αυτό. Θα το κόψουμε στα δύο. Επειδή δεν διευκρινίζει αν η μουστάρδα πρέπει να μπει μέσα στο toast ή να ψηθεί ή οτιδήποτε, έχω κάνει ένα κανονικό normal toast. Παίρνουμε τη γλυκιά μας μουστάρδα. Γλυκιά δεν τη λες? Γλυκιά όχι, είναι λίγο καυτερή. Και βάζω λίγο μουστάρδα πάνω στο toast έτσι. Μύρισε μουστάρδα. Λοιπόν, ποιος θέλει να δοκιμάσει πρώτος? Μπορούμε να διαλέξουμε. Mm-hmm. Ωραία, εγώ, αυτό. Εντάξει. Καλό βασικά. Γενικότερα η μουστάρδα ταιριάζει έτσι με λουκανικό φάση και τέτοια. Οπότε και με σαλάμια μια χαρά έχει. Αυτό έχει πιο ταιριάσει η μουστάρδα. Γιατί ακουμπάει κατευθείαν στον ουρανίσκο σου. Και δεν λιώνει μέσα στο στόμα με το σαλάμι και το κασέρι. Με αποτέλεσμα αυτό να έχει πολύ πιο έντονη γεύση μουστάρδας από αυτό. Νομίζω προτιμώ όμως να το φάμε έτσι το τόσο. Πάντως στο συγκεκριμένο τι βαθμό θα το βάζατε? Εγώ ένα 9 άνετα. 8,5. Και εγώ 9 θα το βάζα. Είναι πάρα πολύ καλό. Στον επόμενο περίεργο συνδυασμό είναι να τρώμε αβοκάντο με ψωμί. Εμένα δεν μ' αρέσει το αβοκάντο.
Μπορείς να μην δοκιμάσεις, δεν θα σε πιέσουμε. Αλλά το καλό είναι να δοκιμάσεις, γιατί είναι ωραίο να δοκιμάζουμε περίεργες γεύσεις. Θα βάλουμε δηλαδή ένα ψωμί του τοστ, μισό αβοκάντο πάνω, αλάτι και πιπέρι και από πάνω ομελέτα. Δεν το έχω δοκιμάσει. Ξέρω ότι πολλοί τρώνε αυγό με αβοκάντο, συνήθως με λάτο αυγό όμως, και το αφήνουν να λιώσει από πάνω. Έχω εδώ πέρα μία ομελέτα. Αυτό εδώ πέρα είναι. Ωραίο. Θυμίζει σαν να τρως λίγο σούσι με αβοκάντο. Για περίεργο λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Ναι, δεν καταλαβαίνεις τον αβοκάντο όταν τρως με αυτό. Εμένα σκέφτεται το αβοκάντο που μου αρέσει. Είναι πολύ ωραίο. Έχει γεύση σούσι. Πώς γίνεται αυτό? Εγώ θα του βάλω ένα... Εγώ μόνο και μόνο επειδή έχει τη βάση το αβοκάντο. 10. 9. Εγώ 9,5. Περιμένω το συνδυασμό που θα πω. Wow, δεν το περίμενα. Ναι. Αυτό το είδα και από πριν. Το επόμενο που δεν ενθουσιάζεται και πάρα πολύ η Ελένη, το έχουμε εδώ πέρα, το δουλεύουμε, το καμαρώνουμε. Μου θυμίζει ένα κριτικό. Κριτικό. Σφακιανή πίτα. Α, σωστά, μπράβο, ναι, και εγώ έλεγα ότι κάτι μου θυμίζει. Δεν ξέρω όμως το έγραψε αυτό εδώ πέρα το σχόλιο, κορίτσι που έμενε στην Κρήτη και όλα αυτά. Έχει ένα τυροπιτάκι. Αυτό το συγκεκριμένο είναι homemade, το οποίο το προσθέτει σουσάμι και μέλι. Επειδή εμείς βάλαμε μέσα το τυροπιτάκι όταν το ψήσαμε σουσάμι, μπορείτε να δείτε, δεν το προσθέσαμε επιπλέον από πάνω. Προσωπικά δεν μου αρέσει το σουσάμι. Βάλαμε το μελάκι, το έχει ρουφήξει, έχει περάσει αρκετή ώρα από τότε. Βλέπετε, δεν το φάγαμε πρώτο-πρώτο. Και να δούμε τώρα αν θα αλλάζει η γεύση του καθόλου, αν θα είναι τυρί. Δεν μπορώ να το αποφύγω αυτό. Τυρί. Τυρί με μέλι και σουσάμι. Εντάξει, ακούγεται ωραίο. Δεν ξέρω, μου θυμίζει πολύ σφακιανή πίτα, αλλά πάμε να το δοκιμάσουμε. Αν δεν δοκιμάσουμε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Γιάννη, πρώτη τώρα. Σε εγώ. Ναι. Ωραία. Αυτό είναι νομίζω το χειρότερο που είχα δει. Από όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και πολύ. Όχι ρε παιδιά, καλά είναι, δοκιμάστε. Έχει δοκιμάσει. Ναι, μετά από 2 ώρες θα δούμε. Ωραία. Γιατί καλά, κάτσε θα δοκιμάσω κι εγώ. Δεν γίνεται. Εγώ δεν σας έλεγα. Ναι, πρέπει να φταίει το συγκεκριμένο τυροπιτάκι να μην ταιριάζει με αυτό. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε τυροπιτάκι. Α, μέλι, Αλέξη, μέλι κι άλλο. Ναι, Αλέξη. Εγώ βάζω μέλι, ρε παιδιά. Παιδιά, δεν ταιριάζει. Για δούμε. Ναι, θυμίζει πολύ σαν σφακιανή πίτα. Δεν ταιριάζει. Η σφακιανή ταιριάζει, αυτό δεν ταιριάζει. Πιστεύω ότι φταίει το τυροπιτάκι. Ναι, λέει. Σκέφτομαι. Συγγνώμη, δεν σα αειδίασε. Εγώ του βάζω ένα 7. Παιδιά. Εσύ. Περίμενε, πρέπει να. Το τυροπιτάκι τι. Οπότε τι του βάζετε. Δεν είμαι φαν από το τυροπιτάκι γενικά. Για να τρίχιασα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Νομίζω ήταν χειρότερο. 5-4. Δεν μ' άρεσε. Χωρίς παρεξήγηση, δεν μου άρεσε γιατί δεν με τρελαίνει το τυροπιτάκι. Εγώ εντάξει. Δεν είναι ότι κάτι που θα έτρωγα σε καθημερινή βάση, αλλά δεν είναι και άσχημο. Είναι 7, έτσι. Πάμε τώρα και στο τελευταίο. Το τελευταίο είναι πατατάκια με σοκολάτα. Ή αλλιώ πατατάκια. Με μερέντα. Αλμυρό γλυκό. Εγώ έχω φάει με πατάτες όταν. Τηγανιτές. Ναι, τηγανιτές. Αλλά και είναι πάρα πολύ με τα πατάκια. Νομίζω και πατάτες. Έφαγες πατάτες τηγανιτές. Με μερέντα και είναι πάρα πολύ ωραίο. Οκ. Οκ, μόνο εγώ. Το μόνο εσύ. Εγώ θα φάει μερέντα με μαρούλι και κασέρι. Ήω, θα είναι πιο χάλια. Σε κρέπα. Θα σε φτιάξουμε. Δεν νιώθηκα. Παιδιά, πάρα πολύ το κάνουν. Είναι πάρα πολύ. Το ξέρω, το ξέρω. Πλάκα κάνουμε απλά. Πλάκα κάνουμε. Λοιπόν, γι' αυτό και εμείς θα το δοκιμάσουμε σήμερα. Να πάρουμε. Λέις φούρνου! Baked. Δεν ξέρω πώς θα είναι με τη σοκολάτα. Με μερίντα. You know I love food. Ανοίγουμε τα πατατάκια. Εγώ ανοίγω τη μερίντα. Εγώ ανοίγω το στόμα μου. Εσύ κρατά. Έχουμε φτιάξει εδώ πέρα 2 πατατάκια με μερέντα. Ooh, God. Oh my God. Μου φαίνεται πιο περίεργο με πατατάκια. Ποιος θέλει να φάει το πολύ. Ορίστε. Είναι πολύ μερέντα. Σε ευχαριστώ που μας ρωτήσατε, λέει. Εντάξει. Δεν είναι τόσο άσχημο τελικά. This is nice. Ξέρεις τι μου θυμίζει. Τα πιάνε μπισκοτάκια που τα βουτάς μέσα στην νουτέλα και τα τρως. Είναι λίγο αλμυρό γλυκά. Δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω για εσάς. Καταπληκτικό. Εμένα. Δεν θέλετε άλλο εσείς να φανταστώ. Δέκα. Δέκα κι εγώ. Εννοείται ότι 10. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Όποιος το έκανε, μπράβο. Πολύ έξω.
Πολύ ωραίο. Τελειώσουμε τα πατατάκια μετά αφού άφησε το πακετάκι, η Ελένη. Δεν σκουπίζεσαι κιόλας. Έχεις και μερέντες. Έχουμε εδώ πέρα τη σοκολάτα μας, που είναι αυτή εδώ πέρα. Μία φλή σοκολάτα γάλακτος. Τι σε έχει πριν. Και εγώ κλαίω εδώ. Εδώ πάνω. Πάρτε όλοι από ένα πατατάκι. Αυτό που είχε σε ζέφωνε. Παίρνουμε τώρα μία σειρά, όχι ο καθένας. Α, κρίμα. Κόψτε από όσο θέλετε να βάλετε πάνω στο πατατάκι σας. Εγώ ένα τουβλάκι πήρα. Είδα πάλι δύο. Αφού περίσσεψαν, τι να κάνω. Έτοιμοι. Πάμε. Ένα, δύο, τρία. Κοίτα, εμένα προσωπικά μου θυμίζουν αυτά του Παπαδοπούδου που είναι από κάτω μπισκότο και από πάνω σοκολάτα. Αλλά με μερέντα όντως είναι πιο νόστιμα. Έτσι δεν πρέπει να πάρω και εγώ μία σοκολάτα. Αφού και εμένα μου φαίνεται πολύ, πήρα μία. Νομίζω επειδή η σοκολάτα έχει συγκεκριμένο μέγεθος και το πατατάκι μπορεί άλλο να είναι σπασμένο και όλα αυτά, να μην έχει την ίδια γεύση κάθε φορά. Ενώ με τη μερέντα μπορεί να ελέγξει το πώς θα βάλει, πώς θα απλώσει. Οπότε το συγκεκριμένο το βάζω 9 προσωπικά. Εγώ 8-8,5. Δηλαδή δεν με ξετρέλει. Θυμίζει πάρα πολύ τη λάκτα αυτό που είπε εσύ με το μπισκότο. Πάρα πολύ. Είναι σαν να τρως τη λάκτα με το μπισκότο. Παρ' όλα αυτά, αυτό ήταν το βίντεο μου. Θέλω να μου γράψετε από κάτω τους περίεργους δικούς σας συνδυασμούς ή να μου στείλετε εδώ πέρα στο Instagram και εμένα και τον Αλέξη και την Ελένη. Είναι οι δικοί σας περίεργοι συνδυασμοί. Να με ακολουθήσετε γιατί αν είναι να κάνω ένα part 2 θα ανεβάσω σίγουρα και κάποιο story που μπορείτε να γράψετε εκεί πέρα τους συνδυασμούς σας, δηλαδή τι προτιμάτε εσείς, για να δοκιμάσουμε έτσι περίεργα πραγματάκια σε ένα επόμενο βίντεο. Οπότε αυτό ήταν το βιντεάκι. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα μεγάλο like, subscribe, το κουδουνάκι ενημερώνεστε κάθε πότε ανεβάζω ένα καινούργιο βίντεο. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Γεια σας! Stuck in your traffic light with my stupid mouth. There's the yellow sign, means that I'll find nothing I can control you.